Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 670. Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, το πρώτο κεφάλαιο και από το 4 εδάφιο. Σελίδα 670 από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, το πρώτο κεφάλαιο και το 4 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 670 από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, πρώτο κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα, και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα και προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει, και πάντα όσα σε προστάξω, θέλεις υπή, μη φοβήθεις από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι με τα σούδια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και εξέτεινε Κύριος την χείραν αυτού και ήγησε το στόμα μου και είπε προς ο Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόματί σου. Ιδέ σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί της βασιλείας, για να εκριζώνεις και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις. Λόγος Κυρίου έγινε έτη προς εμέ λέγον, τι βλέπεις η Ιερεμία? Και είπα, βλέπω βακτηρίαν αμυγδαλίνην. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς είδες, διότι εγώ θέλω ταχύνη να εκπληρώσω το λόγο μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ και δευτέρου λέγον, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, βλέπω λέβητα να βράζοντα και το πρόσωπον αυτού είναι προς βοράν. Και είπε Κύριος προς εμέ, από βορά θέλει εκχυθεί το κακόν επί πάντα στους κατοίκους της γης, διότι ιδού εγώ θέλω καλέσει πάσα στα οικογενείας των βασιλείων του βορρά, λέγει Κύριος, και θέλω συνελθεί και θέλει θέσει έκαστος των θρόνων αυτού εν τη εισόδο των πυλών της Ιερουσαλήμ και επί πάντα τα τείχη αυτής κύκλου και επί πάσα στα πόλεις του Ιούδα, και θέλω προφέρει τα σκρίσεις μου εναντίον αυτών περί πάση της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και θυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Συ λοιπόν περίζωσον την οσφήν σου και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μήποτε τάχα σε αφήσω να πέσει σαν μηχανία έμπροσθεν αυτών. Διότι ειδού εγώ σε έθεσα σήμερα ως πόλινο χειράν και ως στήλη σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού και εναντίον του λαού της γης. Και θέλουν σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουν σε υπερεσχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι με τα σούδια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Αμήν. Η Ιερεμίας ο προφήτης, το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός θα τον υψώσει». Ο Θεός επέτρεψε να ζήσει σε μία περίοδο πολύ δύσκολη και πολύ περίεργη για τον αγαπημένο της εποχής εκείνης Παλαιάς Διαθήκης λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Μία περίοδο που η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες και έτσι ο Θεός, επειδή αγαπάει και όχι επειδή θέλει να εκδικηθεί, αλλά επειδή θέλει να σώσει, επειδή αγαπάει το λαό του, αποφασίζει και εξαγγέλει παιδαγωγική κρίση ή αλλιώς θα λέγαμε εκπαιδευτική κρίση, και μάλιστα από το στόμα του Ιερεμία, γι' αυτό και αυτός ο άνθρωπος έγινε και ήταν στη ζωή του και στην διακονία του ιδιαιτέρως αντιπαθής άνθρωπος. Ήταν αντιπαθής άνθρωπος γιατί προφήτευσε με μεγάλη δύναμη δια Πνεύματος Αγίου, με παρησία αλλά και με αυστηρότητα εναντίον όλων, εναντίον των βασιλέων και των αρχόντων, για ανέντιμη πολιτική κατά την περίοδο εκείνη, εναντίον των ιερέων για την πολλατρεία και κερδοσκοπία. Αύξαναν τα υπάρχοντά τους οι ιερείς της εποχής εκείνης μέσα από το λαό του Θεού. Εναντίον των προφητών για απατηλές και ψευδείς προφητείες που έδιναν μάταιες ελπίδες στο λαό Ισραήλ που δεν ζούσε κατά το θέλημα του Θεού αλλά που ζούσε μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ειδωλολατρία. Προς όλους τους πλούσιους της εποχής εκείνης, γιατί καταδυνάστευαν τους φτωχούς, εκμεταλλεύονταν τους φτωχούς και έκλεβαν τους φτωχούς.
εναντίον του λαού για άμετρη και αλόγιστη ειδωλολατρία, αλλά και εναντίον όλων των εθνών για την πτώση, την ηθική πτώση και την ηθική δυστυχία. Δεν υπήρχε αξία. Και το λέω με τόσο πάθος, γιατί αυτή η εποχή μοιάζει με τη δική μας, αδελφοί αγαπητοί. Δυστυχώς εκεί ζούμε. Ο Ιερεμίας λοιπόν είχε γίνει αντιπαθής και ήταν αντιπαθής, γιατί προφήτευε εναντίον πάντων το σχέδιο του Θεού, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά, όπως είπαμε, εκπαιδευτική και παιδαγωγική κρίση κατά πάντων, μήπως έλθουν εις μετάνοια. Όταν το κάλεσε ο Θεός ξαφνικά, ενώ ήταν ακόμη νεαρός, δεν μας λέει η Γραφή πόσο χρονό, ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του πεδίον, όταν ήταν νεαρός τον επισκέφθηκε ο Θεός. Βασιλιάς ήταν ακόμη ένας πάρα πολύ καλός βασιλιάς στο λαό Ισραήλ, ο Ιωσίας. Και η κυρίαρχος δύναμης της εποχής εκείνης ήταν η Ασσυρία, η οποία όμως Ασσυρία νικήθηκε από την Αίγυπτο, και ο Θεός προετοίμαζε ως όργανα της εκπαιδευτικής κρίσης τους Βαβυλωνίους. Βέβαια αυτά κανείς δεν τα ξέρε. Και πιο σωστά, κανένας άλλος εκτός από το Θεό και σε όποιον ο Θεός τα αποκάλυπτε, δηλαδή στον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας λοιπόν, ενώ κατά την άποψή του ήταν παιδί, τον επισκέφθηκε ο Θεός ξαφνικά. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί όλους μας ξαφνικά κάποια στιγμή μας επισκέπτεται, μας προσκαλεί, αλλά σήμερα πρέπει να καταλάβουμε με τη χάρη του Χριστού ότι μας προσκαλεί όχι μόνο για να μας σώσει, αλλά ιδιαιτέρως για να μας χρησιμοποιήσει. Και αυτή η πρόσκληση δεν είναι τυχαία. Λέει η Γραφή, το Πνεύμα το Άγιο γυρίζει και περιτρέχει όλη τη γη, από το βορρά μέχρι το νότο, από την ανατολή μέχρι τη δύση, και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια, ώστε να ελπίζει σε Αυτόν, για να αποκαλύψει ο Θεός σε Αυτόν τη δόξα Του και τη δύναμή Του. Αλλά αυτό γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή ο Θεός τον επισκέπτεται και του αποκαλύπτει τρία χαρακτηριστικά, τα οποία ο Θεός ως προς τα δύο τα βλέπει και ως προς το τρίτο τον διδάσκει. Όταν λοιπόν του είπε ότι εγώ σε προεγνώρισα, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο τον βρήκε με καρδιά ευθεία, τέλεια ενώπιον του, του λέει εγώ σε προεγνώρισα πριν ακόμη γεννηθείς, γιατί στον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο Θεός είναι ένα αιώνιο παρόν. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έγινε ή που θα γίνει και δεν το ξέρει. Εμείς οι άνθρωποι που είμαστε μικροί, ασήμαντοι μπροστά στη δόξα του Θεού και ζούμε σε μια τόση μικρή μπαλίτσα που λέγεται γη, αλλά είναι τόσο όμορφη. Είναι εκεί που ο Θεός μας έθεσε. Εμείς βλέπουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον, και μάλιστα πολλές φορές με τρόμο το μέλλον. Όταν δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί στο Θεό, δεν υπάρχει τέτοιο. Ο Θεός λοιπόν προγνωρίζει τον Ιερεμία όπως προγνώρισε και σένα. Και σε προγνώρισε για να σε εξαποστείλει, για να σε αποστείλει, για να σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα του, εάν εσύ σταθείς έτσι πως σε θέλει. Και πως μας θέλει ο Θεός? Πρώτον, θα πας προς πάντας ότι που εγώ θα σε αποστείλω. Δεν θα κάνεις εκλογές, δεν θα διαλέξεις εσύ. Με στέλνεις σε αυτόν, θα πάω σε εκείνον, μπα δεν πάω, δεν φοβάμαι εγώ, δεν, πώς να πάω εγώ σε αυτόν, ναι. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Σε κάλεσε για να σε στείλει και να σε πηγαίνει όπου αυτός θέλει. Και εσύ για να φανείς αντάξιος της εμπιστοσύνης του, της πρόσκλησής του, της αποστολής σου, του έργου το οποίο ο Θεός έχει αποφασίσει να κάνει για τη δόξα του με σένα, πρέπει χωρίς σκέψη, χωρίς διαλογισμό, διαπίστεως ότι ο Θεός είναι αγάπη και δεν σε στέλνει για θάνατο, σε στέλνει για τη δόξα του και για ζωή αιώνιο, πρέπει να πηγαίνεις πάντοτε σε όλους. Και ο Θεός το είδε αυτό στον Ιερεμία. Δεύτερον, όταν θα πας σε αυτούς δεν θα πεις ότι εσύ θέλεις, αλλά θα πεις ότι εγώ σου λέω να πεις. Και μάλιστα
όλα όσα εγώ σου πω θα πεις. Δεν θα προσθέτεις και δεν θα διαφέρεις, γιατί τότε θα είσαι αιρετικός. Μόνο αυτά που εγώ και όλα όσα εγώ σου λέω, αυτά θα λες σε όλους όσους εγώ σε αποστέλω. Και εδώ, αδελφοί, μπαίνουμε στο τρίτο, που είναι ίσως το μήνυμα το σημερινό και είναι το πιο σοβαρό. Μη φοβηθείς όμως από προσώπου αυτών. Μήποτε τάχα σε αφήσω να πέσει σε αμηχανία έμπροσθε αυτών. Μη φοβηθείς. Και αυτό το μη φοβηθείς, θέλω να πάμε στο βιβλίο του Ισαΐα, στη σελίδα 652, μη β' κεφάλαιο, 42 κεφάλαιο, 18, 19 και 20 εδάφιο να διαβάσω. 42 κεφάλαιο, 18, 19 και 20, βιβλίο Ισαΐας. Ισαΐας 42 κεφάλαιο 18, 19 και 20. Ακούσατε κοφή και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλοί, δια να είδετε τι τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κοφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον απέστειλα, τι τυφλός παρά ο τέλειος και τι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου. Βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς, ανοίγεις τα ότα αλλά δεν ακούεις. Είναι ένα σημείο συγκλονιστικό που προσκαλεί ο Θεός κάποιον σαν τον Ιερεμία, του δίνει εντολές, θα πας σε όλους, θα τους πεις όλα όσα εγώ σου λέω, τον οικοδομεί, τον αυξάνει, τον βοηθάει, τον ευλογεί, τον καθιστά δούλο του, τον καθιστά μηνυτή του και εν τέλει τον καθιστά τέλειο. Αλλά τι λέει, τι τυφλός παρά ο τέλειος. Τι είναι αυτό που προσδιορίζει την τύφλωση, την κόφωση? Τι είναι αυτό που καθιστά άχρηστο τον τέλειο δούλο, μηνυτή, υπηρέτη του Θεού? Είναι το τρίτο. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μήπως τάχατε σε αφήσω, σε εγκαταλείψω και βρεθεί σε αμηχανία. Και όταν προσευχόμουν, αδελφοί, όχι σήμερα, πόσο τέλειος γίνεται κουφός ή τυφλός, και προσευχόμουν και προσευχόμουν και ο Θεός με γύρισε πίσω όταν ήμουν νέος στο στρατό. Στο στρατό ήμουν ανθυπολοχαγός και είχαμε ένα λοχαγό ο οποίος ήταν τρομερός λοχαγός. Πρώτα-πρώτα ήταν εξαιρετικά μορφωμένος σε όλες τις μεθόδους και τις τεχνικές του πολέμου. Θεωρείτο το μέλλον, ένας από αυτούς που θα προσδιόριζε το μέλλον του ελληνικού στρατού. Δεύτερον, ήταν ένας εξαιρετικά γυμνασμένος άνθρωπος. Αφού θέλανε όλοι να τον έχουν κοντά τους, όλα τα σώματα, τα ειδικά σώματα του στρατού. Είχαμε πιάσει ειδική, κάναμε παρέα, ήμουν μεγάλος εγώ γιατί πήγα μετά το πανεπιστήμιο και οι άλλοι ήταν μικροί και καθόμαστε και συζητάγαμε. Κάποια στιγμή όμως έπιασε φωτιά, ήμουνα στη Λαμία και έπιασε φωτιά η περιοχή και μας καλέσανε μια ομάδα, αυτός ήταν λοχαγός, εγώ ήμουν ανθυπολοχαγός και μας καλέσανε να πάμε να βοηθήσουμε στην και μάλιστα ήμουν τότε μαθητευόμενος ανθυπολοχαγός, εκπαιδευόμενος ανθυπολοχαγός, και μας καλέσανε και μας στείλανε να βοηθήσουμε την κατάσβεση του Σπυρός. Και εκεί, αδερφοί, είδα κάτι το τρομακτικό. Αυτόν τον άνθρωπο, σε μια στιγμή που εμφανίστηκε πίσω μας φωτιά, πανικοβλήθηκε. Ξέρετε τι έγινε? Συγγνώμη στο Θεό και τον άνθρωπο, γιατί τον αγαπάω πολύ, πήγε πολύ καλά. Είναι στην ηλικία μου, πιο μεγάλος λίγο από μένα. Πανικοβλήθηκε, έγινε άχρηστος. Φοβήθηκε. Δεν μπορούσε πια να κάνει τίποτα. Τώρα όμως το κατάλαβα πόσο τέλειος δούλος του Θεού. Δεν μιλάμε πια για στρατιωτικούς. Αυτά ξεπερνιόνται. Ο τέλειος δούλος του Θεού, ο μηνυτής, ο υπηρέτης του Θεού, μπορεί να κατασταθεί άχρηστος σε μια στιγμή φόβου και γίνεται τυφλός. Και αυτό είναι ανθρώπινο.
Γιατί αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή ήταν, μετά από λίγο συνήλθε, έγινε και πήγε πάρα πολύ καλά, σας λέω. Αλλά τώρα να έρθουμε σε εμάς. Ο Θεός δεν θέλει. Τι θα πω εγώ λοιπόν τώρα στο Θεό? Εγώ θα είμαι παλικάρι? Εγώ θα σταθώ έτσι όπως με θέλεις? Και έρχεται ο Θεός και λέει, μην ανησυχείς. Πάμε στην πρώτη Ιωάννου, την επιστολή. Θα διαβάσουμε από το 3ο κεφάλαιο και από το 18 εδάφιο. 3ο κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Σελίδα 1083. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, 3ο κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Ο φόβος δεν είναι τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Να λοιπόν που μας δίνει διέξοδο ο Θεός. Μας αποκαλύπτει. Θέλεις να φεύγει ο φόβος που είναι κόλασης, γιατί ο φοβούμενος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Θέλεις στη ζωή σου να φεύγει κάποιος, να διώχνει την το φόβο? Η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Και όταν το κατάλαβα αυτό, ξαναπροσευχόμουν και έλεγα, Χριστέ μου, ποια είναι η τελεία αγάπη? Γιατί διάβασα και το 12 εδάφιο στο ίδιο κεφάλαιο. Τον Θεό δεν είδε πόποτε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, τότε ο Θεός, όχι ο Χριστός, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. Εάν θέλουμε λοιπόν η αγάπη του Θεού να είναι τελεία μέσα μας, πρέπει πρώτα να αγαπάμε αλλήλους. Εάν δεν τους αγαπάμε όλους και με μία αγάπη αυτή που ο Χριστός μας αγάπησε, τότε έχουμε κίνδυνο. Όταν όμως αγωνιζόμαστε να αγαπάμε όλους, τότε είμαστε τετελειωμένοι εν τη αγάπη και η τελεία αγάπη εξοδιώχνει κάθε φοβία, κάθε φόβο, κάθε μορφής φόβο, στιγμιαίο, μόνιμο, περιοδικό, μεγάλο, μικρό, πανικό, για το παρόν, για το μέλλον, για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους, για την προσωπική μας ζωή, για την επαγγελματική μας ζωή, για την οικογενειακή μας ζωή, για την εκκλησιαστική μας ζωή. Η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Και είπα, Κύριε, θέλω αυτή την τελεία αγάπη. Ποια είναι, πώς μπορώ να την έχω? Και η απάντηση είναι, ποιος έχει τελεία αγάπη? Όχι ποια είναι, ποιος έχει. Και αυτός που έχει τελεία αγάπη είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός έχει τελεία αγάπη. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε είναι να κατοικεί ο Θεός μέσα μας και εμείς μέσα στο Θεό. Μέχρι τώρα είχαμε πει και έχουμε ακούσει να κατοικεί ο Χριστός μέσα μας και εμείς μέσα στο Χριστό. Τώρα όμως ο Θεός έρχεται να μας πει ένα μεγαλύτερο μυστικό. Κάτι πιο σημαντικό. Θέλεις να είσαι τέλειος και όχι τυφλός? Θέλεις να είσαι δούλος του Θεού και όχι κοφός? Θέλεις να είσαι μηνυτής του Κυρίου και όχι τυφλός? Πρέπει μέσα σου να υπάρχει τελεία αγάπη και μόνο ο Θεός είναι αγάπη. Και πώς θα έρθει να κατοικήσει ο Θεός μέσα μου? Ξέρω πώς έρχεται ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μου. Όταν μένω στην Εκκλησία, όταν τρώγω το σώμα και το αίμα του Χριστού, όταν μένω στη διδαχή των Αποστόλων, όταν μένω στις προσευχές δια Πνεύματος Αγίου, όταν έχω κοινωνία με τ' αλλήλων. Αλλά τώρα με ενδιαφέρει κάτι άλλο που θα τολμούσα να πω ότι είναι πιο σημαντικό. Άλλωστε δεν το λέω εγώ, ο ίδιος ο Χριστός είπε, ο Πατέρας μου είναι πιο μεγάλος από μένα. Να έρθει ο Θεός και να κατοικήσει μέσα μου και να κατοικεί μέσα μου. Άλλωστε μας το έχει πει ο Χριστός, ότι μέσα σου θα έρθει ο Πατέρας και εγώ και θα κατοικήσουμε. Αυτή είναι η υπόσχεση, η πρόθεση. Τώρα όμως είναι η αποδοχή, η ανταπόκριση η δική μου. Πώς θα έρθει να κατοικήσει ο Θεός μέσα μου? Πρώτον, και διαβάζουμε πάλι από την επιστολή προς Ιωάννη, β' κεφάλαιο και 23 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο και 23 εδάφιο, σελίδα 1082, από την πρώτη επιστολή του μαθητού του Αποστόλου Ιωάννου.
Και αυτή είναι η εντολή του Θεού. Ο Θεός έχει κάποιες εντολές. Πρώτον, να πιστεύσουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Πάρα πολύ σημαντικό. Να πιστεύουμε, να εμπιστευόμεθα το υπερπάν όνομα το οποίο δόθη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και δια του που δεν υπάρχει σωτηρία καμία, και μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Άρα αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό, πρώτον είναι πολύ σημαντικό να εμπιστευόμεθα τις εντολές του Θεού. Πρώτη εντολή του Θεού, να πιστεύουμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού, και δεύτερη, να αγαπόμεν αλλήλους καθώς ο Χριστός έδωκε εντολή σε μας. Και όποιος φυλάει αυτές τις εντολές του Θεού, να πιστεύει στον Θεό και να αγαπάει αλλήλους, τότε ο Θεός μένει σε αυτόν και αυτός μένει στο Θεό, και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει μέσα μας εκ του Πνεύματος του Αγίου, το οποίον έδωκε εν ημίν. Δεύτερον, Δέλτα κεφάλαιο 12 εδάφιο. Δέλτα κεφάλαιο 4 κεφάλαιο 12 εδάφιο. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Όχι τον Χριστό, τον Χριστό τον είδαμε, τον βλέπουμε και τον περιμένουμε. Τον Πατέρα Θεό ουδείς τον είδε πόποτε. Εάν αγαπόμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν, και τότε η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη μέσα μας, και εκ τούτου γνωρίζομεν πάλι ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού, όχι εξάλλου Πνεύματος, έδωκε σε μας. Πρώτη λοιπόν περίπτωση είναι να φυλάτωμε τα εντολάς του Θεού και ο Θεός θα μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε Αυτόν. Δεύτερη προϋπόθεση, να αγαπόμεν αλλήλους, και τότε η αγάπη του Θεού θα είναι τετελειωμένη μέσα μας, γιατί Αυτός θα μένει μέσα μας και εμείς μέσα Του, και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό ισχύει, γιατί μας έδωκε από το δικό Του Πνεύμα. Έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Τρίτον, το ίδιο κεφάλαιο 15 εδάφιο. Τέταρτο κεφάλαιο 15 εδάφιο. Ως της ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Και εμείς γνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη την οποία ο Θεός έχει προς εμάς. Το τρίτο είναι λοιπόν να ομολογήσουμε, να ομολογούμε, όχι μια φορά, όχι να κρυβόμαστε. Στην εκκλησία της Φιλαδελφίας είπε, φύλαξε το λόγο μου και δεν, το όνομά μου δεν το κρύβεις, δεν το αρνήθηκες, δεν το αρνείσαι, αλλά ομολογείς. Αν ομολογείς λοιπόν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, τότε κατά χάριν ο Θεός μένει μέσα σου και, εμείς και εσύ μέσα σε Αυτόν, και κατά αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε το Θεό και πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. 16 εδάφιο. Συνεχίζω. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος μένει εν τη αγάπη του Θεού, εν το Θεό μένει και ο Θεός μένει εν αυτό. Εν τούτο είναι η τετελειωμένη αγάπη ημών με θυμών, για να έχομεν παρησίαν εν τη ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα, καθώς εκείνος είναι, ούτε και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Είναι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, και το τελευταίο που είναι η σφραγίδα, το τέταρτο που είναι η σφραγίδα. Όποιος μένει στην αγάπη του Θεού, ο Ιησούς Χριστός τι είπε? Μείνατε εν τη αγάπη μου, καθώς και εγώ μένω εν τη αγάπη του Θεού. Και μάλιστα να το δούμε αυτό αδελφοί, γιατί θα μας δώσει την ερμηνεία των πραγμάτων. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι στη σελίδα 952, στο 15 κεφάλαιο. Σελίδα 952, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 9 εδάφιο. Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου.
«Εάν τας εντολάς μου, λέει ο Ιησούς Χριστός, φυλάξετε, τότε θα μένετε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης». Το να μείνουμε στην αγάπη του Θεού σημαίνει, αδερφοί αγαπητοί, πρώτον ότι μένουμε στην αγάπη του Χριστού. Ότι η αγάπη του Χριστού είναι πλήρη σε μας. Ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται. Και επειδή ο Χριστός μένει στην αγάπη του Πατρός, γι' αυτό και εμείς μένουμε στην αγάπη του Πατρός, επειδή ο Χριστός κατοικεί μέσα μας και εμείς μέσα στο Χριστό. Είμαστε ένα. Πατέρα, κάμε αυτή να είναι ένα όπως εμείς είμαστε ένα. Πατέρα, κάμε αυτή να είναι ένα με μένα και καθώς εγώ είμαι ένα με σένα, να είμαστε και οι τρεις ένα. Τετελειωμένοι εν τη αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει φόβο. Δεν μπορεί να φοβηθεί. Είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, διαφορετικός. Είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Γιατί το πνεύμα το οποίο έδωσε σημάς ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Να λοιπόν ο τέλειος που γίνεται πια πολύτιμος. Πολύτιμος στον Θεό. Πολύτιμος στο έργο του Θεού. Γιατί τι λέει στον Ισαΐα, μη το γυρίσετε εσείς, εγώ θα το διαβάζω. Μη φοβού τώρα πια. Διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά μου, δικός μου είσαι. Βεβαίως θα περνάς ανάμεσα από ύδατα. Βεβαίως θα περνάς ανάμεσα από ποτάμια. Βεβαίως θα περνάς ανάμεσα από φωτιά. Αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου και τίποτα δεν θα σε βλάπτει. Μη φοβάσαι. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και όταν δεν φοβάσαι, αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εγώ σε αγάπησα, σε δόξασα και θα σου δώσω καρπό πολύ και θα σε στέλνω σε όλους και θα πηγαίνει σε όλους και θα σου δίνω το λόγο μου όλων και θα τον δίνεις όλων το λόγο μου. Και τότε, όπως διαβάσαμε, αδερφοί, το ξαναδιαβάζω και τώρα, τότε θέλω υπή προς το βορρά δώσ και προς τον νότο μην εμποδίσεις, φέρε τους γιους μου από μακράν και τις θυγατέρες μου από τον άκρον της γης, πάντες όσοι καλούνται με το όνομά μου, γιατί εγώ τους δημιούργησα αυτούς για τη δόξα μου. Εγώ τους έπλασα για τη δόξα μου. Και είναι ανάγκη να καταλάβουμε αυτόν που φέρνει ο Χριστός και κάθεται δίπλα σου, όχι μόνο ο Θεός τον έφερε, όχι μόνο ο Θεός τον έσωσε, αλλά τον έπλασε και τον δημιούργησε για τη δόξα τη δική του. Γιατί μέσα σε αυτόν κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αξίζει λοιπόν σε έναν τέτοιο σύντροφο, συστρατιώτη, αδελφό που σου φέρνει ο Χριστός δίπλα σου, να υποτάσσεσαι εις αυτόν και να θεωρείς αλλήλους υπερέχοντας. Μόνο έτσι μπορώ να θεωρήσω όλους τους αδελφούς μου υπερέχοντας, αν συνειδητοποιήσω ότι δεν είναι άνθρωποι που τους βρήκα στο δρόμο τυχαία, αλλά είναι άνθρωποι που ο Θεός τους κάλεσε, τους αναγέννησε, τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, τους έδωσε την παρουσία του, τη χάρη του, τη δόξα του. Τους έχει καλέσει για να εξαγγείλουν τις αρετές του. Τους έχει βγάλει από το σκοτάδι του κόσμου αυτού και τους έχει φέρει στο δικό του θαυμαστό φως. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς, μακάριος είσαι εσύ, φτωχέ αδελφέ μου, που σε τίμησε ο Θεός να σε βάλει ανάμεσά τους. Μακάριος είσαι. Γι' αυτό χαίρου, αγάλου, γιατί δεν είναι η πόλη αυτή εδώ Σιών γήινη, αλλά είναι επουράνια, επουράνια Ιερουσαλήμ, πόλη του Θεού ημών, μία κατοικία με μυριάδες αγγέλους. Και σένα, φτωχέ αγαπημένε μου αδελφέ, ο Κύριος σε τίμησε
και σε έφερε εδώ μέσα. Και όταν λέω εδώ μέσα, εννοώ σε κάθε εκκλησία, σε όλα τα πέρατα της γης. Σε κάθε εκκλησία που δοξάζεται το όνομα του Χριστού, που αποκαλύπτεται η αγάπη του Θεού και που διακονεί η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και στον Ιερεμία του λέει, μη φοβάσαι Ιερεμία παιδί μου, μη φοβάσαι. Δεν θα είσαι μόνος σου, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και εγώ σε στέλνω εσένα, εμένα εσένα, εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων, εναντίον των αρχόντων, εναντίον των ιερέων, εναντίον των προφητών, εναντίον του λαού, εναντίον όλων των εθνών. Σε στέλνω σαν πρόβατο ανάμεσα σε λύκους, αλλά δεν θα σε κατασπαράξουν. Εσύ θα φέγγεις με το φως το δικό μου, γιατί εγώ σε κατέστησα. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να είναι το τέλος αυτής της στιγμής. Εγώ σε κατέστησα ως πόλινο χειράν, ως στήλη σιδηρά και ως τύχη χάλκινα. Ποιος μπορεί να τα βάλει με μια πόλη οχυρά που την έχει οχυρώσει ο Θεός? Ποιος μπορεί να τα βάλει με μια στήλη σιδηρά που την έχει στήσει ο Θεός? Και ποιος μπορεί να τα βάλει με τύχη χάλκινα που τα έχει οικοδομήσει ο Θεός? Αν ο Θεός λοιπόν είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Αλληλούια! Αν ο Θεός είναι αυτός που σε δικαιώνει, ποιος μπορεί να σε καταδικάζει? Και αν ο Θεός είναι αυτός που σε ευλογεί, ποιος μπορεί να σε καταραστεί? Σεις είστε οι του Θεού του ζώντος. Αμήν. Κυρία μου, σε ευχαριστούμε.